Γέμισαν με κόσμο οι παραλίες της Λεμεσού ανήμερα του 15 Αυγούστου. Χιλιάδες ήταν οι πολίτες που προτίμησαν τη δροσιά του νερού και το απέραντο γαλάζιο της παραλίας αντί του βουνού και του καθαρού αέρα. Η ανεβασμένη θερμοκρασία σε συνδυασμό με την αργία ήταν για πολλούς το κλειδί για χαλάρωση και διασκέδαση. Παραλία πάντα, είμαστε της θάλασσας. Είμαι από τον Άγιον Τίχονα, λέγω. Είμαι συνέχεια σε μια θάλασσα. Πάντα. 50 χρόνια εμείς παραλία. Είμαστε πρόσφυγες. Που τον Άι Σέρκιν, επειδή σαλαμίνα και κάναμε τις σούβλες μας παλιά. Διάφορα σούβλες, κουμπέπια, κλέφτηκα, κεφαλάκια, από όλα των ειδών. Οι παραλίες της Λεμεσού δεν εσφίζαν μόνο από ζωή, αλλά πνίγηκαν και από τους καπνούς της παραδοσιακής σούβλας και τις μυρωδιές των καλοψημένων φαγητών που ετοίμασαν οι νοικοκυρές της παρέας. Παραδοσιακά κυπριακά, μακαρούνια του φούρνου, κουμπέπια, τη σούβλα μας. Χαλαρώνουμε μακριά από το άγχος, από την κούραση. Πώς περνάτε, πώς σας, ο καιρός που σας φαίνεται? Τέλεια. Ψηλές θερμοκρασίες, χαλαρά. 10 χρόνια έρχομαστε συνεχώς εδώ. Τι περιλαμβάνει το μενού σήμερα? Το μενού περιλαμβάνει σούβλες, όλα τα είδη τα κρέατα, κουπέπια, μακαρόνια. Την τιμητική τους είχαν τα μικρά παιδιά τα οποία διασκέδασαν ανέμελα στα κατεγάλανα νερά. Ήρθα με τον παπά μου, τους θείους μου. Για να κολυμπήσουμε, να φάμε σούβλα. Εσύ που τα ψες που κατασκηνώσαμε δάμε για να κρατήσουμε το, τη θέση που... για να μείνουμε να βρει και κανένας. Πιστεί στο ραντεβού μας κάθε χρόνο εδώ και 15 χρόνια σχεδόν, 15 Αύγουστο εδώ, στην παραλία, με οικογένεια, με φίλους. Περνούμε καλά, παρόν τις δυσκολίες της εποχής. Το νέο νέμα ελπίζω να βρει μια καλύτερη Κύπρο. Είμαστε μια χαρά οικογενειακός όλοι. Εύχομαι σε όλον τον κόσμο καλή υγεία. Και καλή είναι ελευθέρωση τους νέους μας. Η καλή παρέα, το νόστιμο φαγητό και η παγωμένη μπύρα ανέβασαν τους ρυθμούς της διασκέδασης, η οποία κράτησε μέχρι τις απογευματινές ώρες.